Με το ζήτημα το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί όλων των νεκρών γινόμαστε φωνή. Τα σωματεία, τα συνδικάτα και αντιπροσωπείες 15 μελών από σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής συμμετείχαν στην μεγάλη συγκέντρωση που είχε εξαγγείλει το εργατικό κέντρο Αμαλιάδας, η οποία έγινε στην πλατεία Αγίου Αθανασίου στην Ηλιακή Κομόπολη το πρωί της Τετάρτης. Πρέπει το κράτος, κυρίως το κράτος, αλλά και η κοινωνία να λαμβάνει τους κατά καιρούς προβληματισμούς, τις καταγγελίες για παρανομίες, για μεθοδεύσεις που γίνονται στα μέσα αυτά που παρέχουν κοινωνικά αγαθά. Αφορμή για την συγκέντρωση δεν ήταν μόνο η Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας που τιμήθηκε στους δρόμους με κινητοποίησης, καθώς την επισκίασε το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που οδήγησε στο θάνατο 57 ανθρώπους, κυρίως νέα παιδιά, που στο δρομολόγιο από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους. Βρισκόμαστε εδώ μαζί με τα σωματεία, τους φορείς και τους μαθητές για να εκφράσουμε τη βαθιά μας θλίψη αλλά και την οργή μας για το προδιαγεγραμμένο έγκλημα της αμαξοστοιχίας των Τεμπών. Συμπαραστεκόμαστε στις τραγικές οικογένειες των επιβατών της και των εργαζομένων, καθώς και στην οικογένεια του συμπολίτη μας μηχανοδηγού. Ήταν ένα μήνυμα απέναντι στην απαξίωση του δικτύου με τους εκπροσώπους των σωματείων και συνδικάτων να μιλούν για συνειδητή απαξίωση των σιδηροδρόμων τόσα χρόνια, η οποία οδήγησε στο τραγικό αυτό δυστύχημα. Όλων των κυβερνήσεων που πέρασαν και κυβέρνησαν αυτόν τον τόπο. Ο ένας έκοβε κομμάτια τον ΟΣΕ, ο άλλος τον πούλησε, έχουν όνομα. Είναι οι κυβερνήσεις του Πασόκ που τον κόψανε κομμάτια, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που τον πούλησε για ένα σαραντάρι, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που πήρε έδωκε 50 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο σε αυτή την εταιρεία για να φτάσουμε σε αυτό το έγκλημα. Εκφράζουμε την αγωνιστική αλληλεγγύη μας στις μανάδες της τραγωδίας στα Τέμπη. Εκείνον που το πάρε με όταν φτάσεις έμεινε αναπάντητο, ανέφερε στην ομιλία της η πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αμαλιάδας, Νατάσα Παναγιωτάρα. Σήμερα, στην επέτειο της 8ης Μάρτη, της αιματοβαμμένης Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας, στέλνουμε και από εδώ αγωνιστικό μήνυμα στις γυναίκες της χώρας μας, στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων που τους έχουν αφαιρεθεί, αλλά και για όσα ακόμα δικαιούνται, στις σεισμόπληκτες γυναίκες της Τουρκίας και της Συρίας. Εκφράζουμε την αγωνιστική αλληλεγγύη μας στις μανάδες της τραγωδίας στα Τέμπη, εκείνων που το πάρε με όταν φτάσεις έμεινε αναπάντητο. Σήμερα σε όλη την Ελλάδα γινόμαστε η φωνή των νεκρών, των 57 αδικοχαμένων στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, για να μην συγκαλυφθεί ένα ακόμα προδιαγεγραμμένο έγκλημα.